έλεγα λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι η κομματοκρατία για την οποία τόσο συχνά συνομιλούμε με τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, ότι έχει δικτυωθεί, έχει απλώσει τις ρίζες της παντού, σε όλο το πολιτικό φάσμα, περνά μία φάση όξυνσης. Είναι σαν τον καρκίνο όταν ακόμη προσπαθεί ο ασθενής να τον παλέψει και δεν έχει οδηγηθεί στο τελικό στάδιο. Υφέσεις και οξύνσεις. Κάπως έτσι. Σήμερα λοιπόν μια μέρα απεργιακής κινητοποίησης. Μια μέρα που οι πολίτες πλημμυρίζουν τις πλατείες για ακόμη μια φορά. Να ξέρετε ότι τίποτα δεν είναι αρκετό ή αυτό δεν είναι αρκετό αν τελειώνοντας από τις πορείες και τα συλλαλητήρια δεν στοχαστούμε βαθιά μέσα μας για ποιο λόγο βγήκαμε, τι διεκδικούμε που βγήκαμε σήμερα στην πλατεία. Διεκδικούμε την αναδόμηση του πολιτικού συστήματος εκβαθέων. Διεκδικούμε απλά να τιμωρήσουμε τον σημερινό διαχειριστή και να εμπιστευτούμε τις τύχες μας στον αυριανό, σε αυτόν που θα βγει κυβερνήτης αυτής της χώρας, να το πω με τις έννοιες, τις έννοιες που κάποιοι χρησιμοποιούν, μετά τις εκλογές που θα έχουμε κοντά σε 2 μήνες. Για όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν πρέπει να πούμε ότι δεν είναι αρκετό να βρεθούμε στο δρόμο. Είναι κάτι, αλλά δεν είναι το άπαν. Έχω την εντύπωση ότι συμφωνεί μαζί μου ο κύριος Γιώργος Κοντογιώργης, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, διατέλεσε πρίτανης του Παντίου Πανεπιστημίου, ακαδημαϊκός πολυγραφότατος. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά. Καλό σας μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εδώ λοιπόν και στη ημέρα στην Καβάλα είναι η δεύτερη απεργιακή κινητοποίηση. Είδαμε με χαρά, κύριε καθηγητά, πολλά νέα παιδιά. Μαθητές, σπουδαστές του ΔΥΠΑΕ μας, νέους ανθρώπους βγήκαν, διαδήλωσαν, ξεθύμαναν κατά κάποιο τρόπο την οργή τους και αφού πιούν και τον καφέ τους στη συνέχεια σε ένα από τα παραλιακά καφέ μας, θα επιστρέψουν στο σπίτι μας, στο σπίτι τους. Εσείς λέτε εδώ και πολλά πολλά χρόνια που μας κάνετε την τιμή να συνομιλούμε πάντα όταν έχουμε τέτοιες έκριθμες καταστάσεις να σχολιάσουμε, ότι αυτό δεν είναι αρκετό, γιατί ο πολίτης παραμένει ένα απλό λάφυρο σε ένα σύστημα που ηγεμονεύουν οι πολιτικοί και αντί να είναι οι εντολοδόχοι, οι εντολείς μάλλον οι πολίτες, να γίνονται απλοί εντολοδόχοι κάθε φορά που έχουμε μια καινούργια κυβέρνηση. Θέλω να σας ακούσω για αυτή τη σημερινή ημέρα, να δώσουμε μια άλλη διάσταση σε αυτή τη μέρα, κύριε καθηγητά. Η άλλη διάσταση είναι η πραγματική διάσταση. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτοί που οργανώνουν τις διαδηλώσεις είναι ο ένας πόλος από τους δύο οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει στη χώρα. Η κομματοκρατία δεν είναι μόνο η ιδιοποίηση που πραγματοποιούν τα κόμματα, η οποία είναι καθολική. Αυτή η ιδιοποίηση αναπαράγεται σε όλα τα επίπεδα της κρατικής δομής, συμπεριλαμβανομένου και του συνδικαλισμού, κυρίως του συνδικαλισμού. Είναι εξίσου συμμέτοχοι στην ασέλγεια που διαπράτεται εναντίον της κοινωνίας και έρχονται να διαμαρτυρηθούν και μας υπόσχονται να τη σώσουν. Αυτοί που την πραγματοποιούν, έχετε αντιληφθεί ότι δεν υπήρξε ποτέ συνηγορία συνδικαλιστών σε τιμωρία, σε κύρωση εναντίον υπαλλήλου οποιασδήποτε κατηγορίας που διαπράττει αδικήματα εναντίον των πολιτών και εναντίον του δημόσιου χώρου. Έχετε δίκιο. Όχι βέβαια. Το δράμα δεν είναι τι κάνουν αυτοί οι οποίοι ιδιοποιούνται σε διάρκεια το κράτος και ανέλγητα. Είναι ότι έρχονται σήμερα να σκυλέψουν τον πόνο των ανθρώπων που υπέστησαν αυτό το ανοσιούργημα της τραγωδίας των Τεμπών, στο οποίο είναι υπεύθυνοι εξίσου. Τι συνέβη με το Σταθμάρχη? Ο Σταθμάρχης είναι το απόστημα του γεγονότος ότι υπάρχει ένα μπάχαλο στο οποίο συμμετέχουν όλοι, ο καθένας προστατεύει τους δικούς του και τα δικά του συμφέροντα και κανείς δεν υπάρχει να ελέγξει, να εναρμονίσει, να επιβάλλει την κύρωση όπου χρειάζεται, να εφαρμόσει τους κανόνες για να δουλεύει ο οργανισμός προς όφελος
της κοινωνίας και της χώρας. Πώς επελέγει ο σταθμάρχης αυτός? Ποιος δεν τον έλεγξε και ποιος ήταν στη θέση του και έφυγε? Οι ερωτήσεις αυτές δεν μένουν εκεί. Μένουν στους υπεύθυνους που όφυλαν να ελέγχουν. Από τους υπεύθυνους του συνδικαλισμού, τους υπεύθυνους της πολιτικής πραγματικότητας, από τους βουλευτές μέχρι όλους, από τους διοικητές των οργανισμών, του συγκεκριμένου οργανισμού, που ποιος ξέρει πώς επελέγει, άρα τι καλύψεις είχε ώστε να μην κάνει το καθήκον του, και βεβαίως από την πολιτική διοίκηση. Η πολιτική διοίκηση, ο υπουργός και οι σύμβουλοι του, παρακαλώ, μεταξύ των οποίων είναι και ο ιός του κυρίου Ντογιάκου, διακεκριμένος λόγω σχέσεων και διαμεσολαβήσεων νομικός, είναι υπεύθυνοι για αυτό που συνέβη, διότι δεν έπραξαν το καθήκον τους. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο της Λάρισας και των Τεμπών. Είναι ολόκληρος ο οργανισμός που νοσεί, που διακομματικά και καθ' όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, για να μην πάμε μέχρι τη γένεση του ελληνικού κράτους, χρησιμοποιούν τις ίδιες μεθόδους για να νέμονται οι δικοί τους την πραγματικότητα αυτή, χωρίς να κάνουν το καθήκον τους, με την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος και πολλών άλλων. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα. Όταν βλέπω τους νέους να στοιχίζονται πίσω από τους υπόλογους της καταστροφής που τους υπόσχονται ότι θα τους σώσουν, σημαίνει ότι δεν έχουν αντιληφθεί τίποτε. Ότι σκάβουν το λάκκο μέσα στον οποίο θα βάλουν και τους ίδιους, όπως έβαλαν και τους γονείς τους και τους παππούδες τους και τους προπάπους τους. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Δηλαδή η αμφισβήτηση σήμερα δεν είναι αντισυστημική, είναι αντισυμβατική. Και η αντισυμβατική αμφισβήτηση είναι η στήχηση πίσω από αυτούς που είναι υπεύθυνοι της καταστροφής. Αυτούς πήγαν να χειροκροτήσουν σήμερα οι νέοι. Και είναι τραγικό, αντί να σταθούν απέναντί τους και να τους πούν ότι θέλουν μερίδιο στην διαχείριση των πραγμάτων, στην πολιτική και διοικητική διοίκηση των πραγμάτων, θέλουν να πηγαίνει στη φυλακή. Όχι μόνο ο δυστυχής αυτός και υπεύθυνος βεβαίως σταθμάρχης, αλλά και η πολιτική διοίκηση. Έχω πει από την εποχή που κατέστρεφαν τους μεγάλους οργανισμούς, από την Ολυμπιακή μέχρι την Πυρκάλ μέχρι τόσα άλλα, ότι εάν δω τον Πρωθυπουργό και σήμερα όλους μαζί τους Πρωθυπουργούς, τους Υπουργούς, μεγάλο μέρος των βουλευτών και βεβαίως τις διοικήσεις των οργανισμών στη φυλακή, τότε θα συμφωνήσω ότι υπάρχει ελπίδα για τη χώρα. Διότι αυτό που υπάρχει σήμερα είναι να έρχεται ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος οποιοσδήποτε που κυβέρνησε και να λένε αναλαμβάνω το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί, και να εννοούν με αυτό ότι έχουν διασφαλίσει τα οπίστια τους. Με τι? Με το Σύνταγμα. Ότι δεν υπόκειται στη δικαιοσύνη. Μα αν αναλαμβάνεις την ευθύνη, σημαίνει ότι είσαι υπεύθυνος για το αδίκημα το οποίο διεπράχθη. Άρα πρέπει να πας στη δικαιοσύνη, να κρίνει η δικαιοσύνη εάν θα αποτιμηθεί και στην πράξη η ευθύνη που αναλαμβάνεις. Αλλά όταν ομολογείς εσύ όμως ότι είσαι υπεύθυνος, ήδη δεν πρέπει να αποφανθεί η δικαιοσύνη για την ευθύνη σου. Σαφώς, και κρύβεται πίσω από το Σύνταγμα. Κύριε Καθηγητά, είπατε μια πολύ σοφή κουβέντα πριν. Η αμφισβήτηση των νέων δεν είναι αντισυστημική, είναι αντισυμβατική. Που πάει να πει ότι πρέπει να γίνει αντισυστημική. Εγώ όμως σας ρωτάω, για να πάει στην καρδιά του πολιτικού συστήματος ένας νέος άνθρωπος και να καταλάβει μια κέρια θέση, να μπουν οι κοινωνίες μπροστά, πιο μπροστά από τα πολιτικά πρόσωπα, και να αναλάβουν τον ρόλο που τους αντιστοιχεί, μοιραία πρέπει να ενταχθούν στο σύστημα. Δηλαδή θα πάνε σε 2 μήνες στην κάλπη. Τι να κάνουν, να μην πάνε καν στην κάλπη? Να μην καν ψηφίσουν για να θεωρηθεί ότι η αμφισβήτησή τους είναι ουσιαστική και είναι αντισυστημική?
Ακούστε λίγο, εάν μπουν στο κομματικό ή συνδικαλιστικό σύστημα, θα εκφέρουν το λόγο, για να παραμείνουν εκεί, θα εκφέρουν το λόγο της ηγεσίας, δηλαδή της κομματοκρατίας. Ναι. Δεν θα εκφέρουν το δικό τους λόγο. Προϋπόθεση για να μπει κάποιος νέος ή μη νέος στο πολιτικό σύστημα και να αναλάβει ευθύνες και επομένως να γίνει χρήσιμος για την κοινωνία, είναι να παραιτηθεί από αυτό που πιστεύει ως πολίτης. Να παραιτηθεί του πολιτικού του λόγου. Να εκφέρει τον λόγο του ηγεμόνα. Αυτό είναι το κεντρικό σύστημα. Εάν θα μου λέγατε τι πρέπει να κάνουν οι νέοι, ναι, να μην πήγαινε κανένας στις διαδηλώσεις που τους καλούν οι διάφοροι κομματάρχες, συνδικαλιστικοί ή κομματικοί απευθείας ή άλλοι, να συμπήξουν δική τους συνάντηση, συλλογική συνάντηση με όλους αυτούς, να τους καλέσουν, να τους βάλουν απέναντι και να τους ανακρίνουν και να τους καταδικάσουν επί τόπου για τις ευθύνες τους. Όχι να τους καταδικάσουν με την δικαστική έννοια που θα πρέπει, αλλά να τους πούν ότι πρέπει να πάνε απευθείας και αυτοκλήτως στη δικαιοσύνη. Από τον Υπουργό και τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο και συνδικαλιστή. Αυτό θα έπρεπε να κάνουν. Να αξιώσουν δηλαδή λόγο στα πράγματα. Να αξιώσουν να γίνουν εντολής. Να πιάσουν τους βουλευτές, ναι, της περιοχής σας και να τους δώσουν εντολή τι πρέπει να κάνουν. Να πιάσουν τους συνδικαλιστές ομοίως. Να πιάσουν τους υπουργούς και όλους τους άλλους. Αυτό πρέπει να κάνουν. Να συμπίξουν δηλαδή δικές τους ομάδες, οι οποίες να είναι με διακίνηση προτάγματος αντιπροσώπευσης, εντολέα, αξίωσης να γίνουν εντολής και όχι να είναι αυτοί οι οποίοι θα χειροκροτούν τα συνθήματα που θα τους, που θα τους προβάλλουν εκείνοι οι οποίοι κατέστρεψαν, είναι υπόλογοι του σχετικού αδικήματος. Και αν αυτοί που τους κάλεσαν στην καβάλα δεν ήταν αρμόδιοι για την υπόθεση των Τεμπών, σας διαβεβαιώ ότι αν γίνει κάποιο ατύχημα στην περιοχή και ό,τι συμβαίνει στην περιοχή είναι οι ίδιοι υπόλογοι όσο και εκείνοι που έχουν να κάνουν με το σύστημα των τρένων. Μιλάτε λοιπόν, κύριε καθηγητά, για μια ηγεμονική συγκέντρωση των νέων έξω και μακριά από κομματικές σημαίες. Μια συγκέντρωση συλλογική που θα τοποθετείται απέναντι σε όλους αυτούς που είναι οι διαχρονικά υπεύθυνοι για ό,τι γίνεται. Το πολιτικό αυτό σύστημα δεν είναι εκφυλισμένο, γι' αυτό το αποκαλούμε κομματοκρατία. Δεν μπορεί να δώσει συλλογικά αποτελέσματα, συλλογικές πολιτικές, άρα να ενδιαφερθεί για την σωστή λειτουργία προς όφελος της κοινωνίας των σιδηροδρόμων, των όλων των δημοσίων οργανισμών και βεβαίως για την εντός των κανόνων και του κοινωνικού συμφέροντος λειτουργία του ιδιωτικού τομέα. Αυτός είναι ο ρόλος του κράτους. Αυτός είναι ο ρόλος της πολιτικής. Αυτός είναι ο ρόλος της δικαιοσύνης. Έχουν εκφυλιστεί τα πάντα. Και δεν έχουν εκφυλιστεί γιατί ακούμε συχνά να βγαίνουν οι κύριοι αυτοί και να λένε ότι φταίει η κοινωνία, φταίμε όλοι, αυτή είναι η Ελλάδα. Το σύνθημα του Σιμίτη, που ήταν ένα σύνθημα μεταφοράς στην κοινωνία της ευθύνης για ό,τι διέπραξε αυτός, το έχουν κάνει καθολικό σύνθημα οι κομματοκράτες. Δεν είναι αυτή η κοινωνία. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα της ασχήμιας που εκφράζει αυτό το κομματοκρατικό κράτος και που λειτουργεί εις βάρος της Ελλάδας του πολιτισμού, δηλαδή της ελληνικής κοινωνίας. Την ελληνική κοινωνία την ενοχοποιούν και την κάνουν μέρος αυτής της ευθύνης και επομένως είναι εκείνοι οι υπόλογοι και όχι η κοινωνία γι' αυτό. Η κοινωνία είναι υπόλογη για το γεγονός ότι στοιχίζεται και γίνεται μέρος του προβλήματος. Σε λίγο θα διαγωνίζονται για το αν θα ψηφίσουν δεξιά-αριστερά οποιοδήποτε από αυτά τα κομματικά σούργελα τα οποία θα διεκδικήσουν την ψήφο τους. Το μήνυμα αυτό της απαξίας και της ευθείας αμφισβήτησης του πολιτικού συστήματος, με την έννοια ότι οι προηγούμενοι είναι ίδιοι με τους τωρινούς και οι επόμενοι θα είναι ίδιοι με τους σημερινούς και τους προηγούμενους. Θα σταλεί με έντονο τρόπο και κατηγορηματικό τρόπο, κύριε καθηγητά, μπροστά στην κάλπη με την αποχή από την κάλπη. Προσέξτε, αν συνειδητοποιήσουν
ποια είναι η αιτία του προβλήματος, δεν θα γίνουν συμμέτοχοι, δεν θα πάνε στην κάλπη. Ναι. Διότι αν πάνε, ξέρουν ότι παίζουν το παιχνίδι τους, γίνονται συνένοχοι για αυτό που θα συμβεί. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Μας λένε σήμερα ότι αντιμέτωποι είναι ο φιλελευθερισμός και ο κρατισμός. Πώς το λέει αυτό? Αντιμέτωποι είναι η ελληνική κοινωνία με αυτό το εκφυλισμένο κράτος, το οποίο είναι ξένο σώμα προς την ελληνική κοινωνία. Όλοι μαζί. Εάν πιάσετε, το έχω κάνει πολλές φορές και το λέω ως πρόταση σε οποιονδήποτε νέο θέλει να το επιβεβαιώσει. Εάν πιάσει οποιοδήποτε, 3, 4, 5, όσα είναι τα κόμματα, τους βάλει απέναντί του και τους πει, πες μου εσύ της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, οποιοδήποτε, σε τι διαφέρεται στο πολιτικό σύστημα, στην κοινωνική πολιτική, στη διοίκηση του κράτους. Εσείς που περάσατε από την πολιτική διοίκηση της χώρας, σε τι διαφέρεται στο ζήτημα των σιδηροδρόμων? Θα διαπιστώσετε ότι μοιάζουν σαν μια σταγόνα νερού. Δεν διαφέρουν σε τίποτε. Αυτά που κάνουν τώρα, που διαγωνίζονται στο να δείξουν ποιος ευθύνεται περισσότερο, σημαίνει ότι ομολογούν ότι είναι όλοι συνένοχοι και απλώς προσπαθούν να κρύψουν κάτω από το χαλί την ενοχή τους για να υφαρπάσουν ξανά, να στοιχήσουν δηλαδή πίσω από την κομματοκρατία την κοινωνία και να υφαρπάσουν την ψήφο τους για να συνεχίσουν το ίδιο, την ίδια πολιτική. Είναι ομολογία ευθύνης. Πώς πηγαίνεις να ψηφίσεις λοιπόν τους ενόχους της καταστροφής σου και δεν στέγεσαι απέναντι να αξιώσεις όχι αντισυμβατική αλλά αντισυστημική μεταβολή, δηλαδή να γίνεις εντολέας, να υπόκειται σε έλεγχο? Εάν αφήσει κάποιος, οποιοσδήποτε, το μαγαζί του στην καλή θέληση του υπαλλήλου και σηκωθεί και φύγει, σε ένα χρόνο δεν θα βρει ούτε τα ράφια. Λοιπόν, εδώ με το Σύνταγμα έχουν καταφέρει να είναι υπεράνω του νόμου, να μην υπόκειται σε καμία ευθύνη και να βγαίνουν στη συνέχεια να ομολογούν την ενοχή τους λέγοντας ότι αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη και να σου δείχνουν το δάχτυλο και να σου λέει αν θέλεις μη με ψηφίζεις. Τι θα πει μη με ψηφίζεις? Η ψήφος εκλέγει μονάρχη. Δεν εκλέγει εντολοδόχο. Δεν είμαστε εντολείς. Αν ήμασταν εντολείς θα έπρεπε καθημερινά στη διάρκεια της διακυβέρνησης να τους έχουμε σε συνεχή διερώτηση τι έκανες σε σχέση με αυτά που σου έδωσα εντολή να κάνεις. Κύριε καθηγητά, βάζετε όλο το πολιτικό φάσμα μέσα σε αυτό που λέγεται δομημένο πολιτικό σύστημα? Δηλαδή θα έλεγε κάποιος με τον Κουτσούμπα, ας πούμε, του ΚΚΕ, που ποτέ δεν ανέλαβε διακυβέρνηση της χώρας, γιατί να ζητήσω και τα ρέστα από αυτόν που δεν δοκιμάστηκε ποτέ? Ο Τσίπρας δοκιμάστηκε, ο Μητσοτάκης δοκιμάστηκε, το Πασόκ δοκιμάστηκε, όλο μαζί. Αυτό μου προκαλεί εντύπωση, ότι μέσα στο σύστημα βάζετε ακόμη και πολιτικές δυνάμεις που ουδέποτε βρέθηκαν σε θέση διακυβέρνησης για να μας δείξουν αν είναι ίδιοι ή διαφορετικοί με τους άλλους. Γιατί το λέτε ότι ουδέποτε βρέθηκαν? Δεν είναι αυτοί που προκάλεσαν τον εμφύλιο και έχουμε εκατόμβες νεκρών? Πήγα στην μεταπολιτευτική Ελλάδα εγώ τώρα και εντάξει, δεν πήγα τόσο πίσω. Μεταπολιτευτική Ελλάδα, η συγκυβέρνηση δεν είχε και το ΚΚΕ στην εξουσία, έκανε τίποτε διαφορετικό? Τα ίδια. Πελατειακή σχέση και διαγωνισμός ιδιοποίησης. Ποιος θα ελέγχει τι για να το κάνει λάθυρό του? Αλλά δεν χρειάζεται να πάμε στην διακυβέρνηση, ας πάμε στην άσκηση αντιπολίτευσης. Τι λέει ο κάθε κύριος Κουτσούμπας? Μήπως ακούει το λαό? Τον λαό θέλει να τον ηγεμονεύει για να του δίνει βάση, άρα περιεχόμενο δυνατότητας λόγου. Ξέρετε, ήμουν στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα. Ναι. Από λίγες μέρες. Και βλέπω στο δρόμο εκεί στην Καμάρα να υπάρχει μια ομάδα περίπου 50-60 ατόμων που είχαν κλείσει την κυκλοφορία και με τις σημαίες και τα σφυροδρέπανα και ένας με την τουντούκα να δίνει συνθήματα και οι άλλοι να τα εκφωνούν, να τα επαναλαμβάνουν. Υπάρχει τραγικότερο από αυτό? Να θέλεις τον πολίτη πρόβατο να σε ακολουθεί και να επαναλαμβάνει τα συνθήματά σου? Υπάρχει τραγικότερο? Λοιπόν, όλοι είναι ίδιοι. Και εάν
επιχειρήσετε να πείτε υπάρχει ένας που εξαιρείται, θα δείτε ότι θα τρέξουν όλοι να στοιχηθούν πίσω από αυτόν τον έναν. Δεν θα βρείτε εξαίρεση. Λοιπόν, δεν έχουν οι άνθρωποι αυτοί αντίληψη δημοσίου συμφέροντος. Έχουν τον ιδεολογικό τους ενδεχομένως σπανίως πατριωτισμό που υπερισχύει του κοινωνικού, δηλαδή του εθνικού πατριωτισμού, και προσπαθούν είτε από τη θέση της αντιπολίτευσης είτε από τη θέση της κυβέρνησης να ανεμηθούν το δημόσιο αγαθό. Απόλυτα συμφωνώ, κύριε Κοντογιώργη, και αυτό... Επιτρέψτε μου να το πω. Παρακαλώ. Όταν λειτουργούσε η Ολυμπιακή, ναι, οι εφημερίδες του ΚΚΕ, ο Ριζοσπάστης, ήταν μέσα και σε περισσότερα αντίτυπα φύλλα από ό,τι οι άλλες εφημερίδες. Δωρεάν, δηλαδή, η Ολυμπιακή χρηματοδοτούσε, για να μην πούμε άλλες περιπτώσεις, χρηματοδοτούσε το ΚΚΕ. Δηλαδή εμείς. Από πού και ως πού. Ήθελα εγώ να αγοράσω, να πάω να αγοράσω εφημερίδα. Τι ήταν αυτό. Ναι, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Είναι κάτι που δεν το γνώριζα. Αυτό που είπατε πάντως με βάζει στη σκέψη, γιατί αυτό το ζυζάνιο της σκέψης θέλω από εσάς, μια τέτοια μέρα που είναι όλοι στους δρόμους, ανεφλόγου και αιτίας, έτσι όπως τα κουβεντιάζουμε και έτσι όπως εξελίσσεται η κουβέντα, ουσιαστικά δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Εγώ αναζητώ ένα ψήγμα, ένα μικρό σπέρμα ελπίδας ότι αυτοί οι νέοι που αυτή τη φορά έχασαν φίλους τους, κολλητούς τους, συμφοιτητές τους, συμμαθητές τους, θα μπουν στη διαδικασία να πάνε στην ευθεία αμφισβήτηση. Θα ξεσκεπαστούν λιγάκι από τις κομματικές σημαίες τους. Θα φύγουν λιγάκι από τα κοπάδια τους και θα ζητήσουν μια πιο συλλογική δράση. Θέλω να πιστεύω πως έτσι θα συμβεί, κύριε καθηγητά. Να σας πω μία λέξη που είναι καλό να την ακούσουν οι νέοι. Πιθανόν τώρα να διερωτηθούν πώς συμβαίνει και δεν βρέθηκε κανείς να φιλοδοξήσει να πάει την Ελλάδα μπροστά. Να φιλοδοξήσει να αποκατασταθεί ό,τι κακό έγινε στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, παραδείγματος χάρη. Στη διάρκεια της μεταπολίτευσης δεν λαιλατήθηκε η χώρα και φτάσαμε στα μνημόνια. Εξαιτίας των μνημονέων, δηλαδή που αφού τη λαιλάτησαν, την παρέδωσαν και στη διεθνή των αγορών για να μας λαιλατήσει επιπλέον, δεν έφυγαν 2 εκατομμύρια Έλληνες στο εξωτερικό σε αυτή τη διάρκεια. Ποιος έδωσε λογοδοσία για αυτά. Προσέξτε, το πολιτικό αυτό σύστημα παράγει μόνο σκουπίδια. Δεν καλεί κανέναν που θα φιλοδοξήσει να παίξει δημόσιο ρόλο. Αν το δούμε αυτό στην πραγματική του διάσταση, μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί σε αυτή τη χώρα δεν αναδείχθησαν ηγέτες που θα πήγαιναν την Ελλάδα μπροστά. Φιλοδόξησαν να γίνουν πρωθυπουργοί, νομίζοντας ότι έτσι θα μείνουν στην ιστορία, όχι όμως να γίνουν ηγέτες. Για να γίνει κάποιος ηγέτης με την ουσιαστική έννοια του όρου, πρέπει να στρέψει τα νότα του σε αυτό που αποτελεί κακούργημα για την κοινωνία, δηλαδή το κράτος κατακτητής, να έρθει ευθέως αντιμέτωπος μαζί του, χωρίς εκπτώσεις, με άλλα λόγια να στοιχηθεί μπροστά από την κοινωνία για να έχει τις δυνάμεις εκείνες που θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Λοιπόν, τέτοιος ηγέτης σε αυτό το πολιτικό σύστημα δεν βγαίνει. Άρα πρέπει να σκεφτούμε αντισυστημικά και όχι αντισυμβατικά. Και όσο οι νέοι μας βρίσκονται στο εξωτερικό, ξέρετε, βιώνουν την οικουμενική Ελλάδα, που είναι μια άλλη Ελλάδα από την Ελλάδα που βιώνουμε εμείς, και δεν έχουν κανένα λόγο να επιστρέψουν για να ελπίζουμε ότι θα βγουν στο προσκήνιο τέτοια νέα πολιτικά πρόσωπα ηγέτες, κύριε καθηγητά. Δυστυχώς. Κοιτάξτε, δεν είναι ότι θα διαχωρίσουμε τους Έλληνες της Διασποράς από τους Έλληνες της Ελλάδας για να βρούμε στους Έλληνες της Διασποράς τους καλούς και τους ηγέτες και στους Έλληνες της Ελλάδας το αντίθετο. Σε όλο τον ελληνισμό υπάρχουν ικανότατοι ηγέτες που θα ήταν αφοσιωμένοι στο κοινό συμφέρον, στο συμφέρον του ελληνισμού. Δεν τους θέλει, είτε είναι έξω από την Ελλάδα είτε μέσα, δεν τους θέλει το σύστημα. Τους ξερνάει το σύστημα, δεν τους θέλει. Δεν, αφού είπατε, παράγει σκουπίδια μόνο. Σύστημα θέλει να του μοιάζουν αυτοί που θα μπουν μέσα.
Και αν κάποιος τους διαφύγει και μπει, γιατί δεν τον πήραν σωστά είδηση, θα τον εκβράσει. Αυτό είναι το αδιέξοδο της ελληνικής κοινωνίας που βλέπουμε, ότι αφού αυτό το κράτος καθάρισε με την εξαφάνιση του μίζωνος ελληνισμού και τις καταστροφές που επέφερε σε αυτός, τώρα καταγίνεται να φάει και τις άρκες της ελληνικής κοινωνίας στο εσωτερικό. Έχει ξεγράψει βεβαίως και τους Έλληνες της Διασποράς, γι' αυτό δεν τους δίνει ψήφο. Έτσι. Δηλαδή το ίδιο το Σύνταγμα, προσέξτε λίγο αυτό, να το ακούσουν οι νέοι, το ίδιο το Σύνταγμα το παραβιάζουν οι ίδιοι οι πολιτικοί, οι κομματάρχες, όλο δηλαδή το προσωπικό της κομματοκρατίας, όπου και να είναι, με κορυφαίους τους πολιτικούς. Έτσι. Δεν προβλέπει το θεμελιώδες άρθρο του Συντάγματος ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου? Ακριβώς. Πού είναι η ισότητα λοιπόν, όταν ο πολιτικός είναι υπεράνω του νόμου? Λέει πουθενά το θεμελιώδες άρθρο ότι ο πολιτικός εξαιρείται από την ισότητα των άλλων? Γιατί οι δευτερεύουσες διατάξεις του Συντάγματος παραβιάζουν την κύρη, το θεμέλιο? Γιατί δεν πηγαίνουν αυτοί στη δικαιοσύνη για τις πράξεις τους? Γιατί δεν ελέγχονται, όπως ελέγχεται ο κάθε πολίτης από αυτόν που του δίνει εντολή για οποιοδήποτε ζήτημα? Αυτό είναι ένα κεντρικό θέμα, κατά την ίδια έννοια που και η ψήφος, ναι, υπάρχει και συνεκτιμάται μόνον υπό την προϋπόθεση ότι είναι θετική υπέρ των κομμάτων. Έτσι. Γιατί οι λευκοί δεν ξέρετε τι θα έπρεπε να είναι σύμφωνα με το ίδιο το σύνταγμα του? Θα έπρεπε, γιατί πουθενά δεν λέει ότι το λευκό δεν υπολογίζεται. Άρα θα έπρεπε το εκλογικό αποτέλεσμα που θα έβγαζε πρωθυπουργό και βουλή να εκτιμάται σε σχέση με το συνολικό αποτέλεσμα της ψήφου. Δηλαδή να συνεκτιμώνται τουλάχιστον και τα λευκά. Άρα θα έπρεπε να υπάρχει απαρτία, ναι, ένας ελάχιστος αριθμός ψήφων που θα επιτρέπει την εκλογή βουλευτή ή κόμματος ή βουλευτή ή οποιοδήποτε. Και αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα έπρεπε να συνεκτιμάται και το λευκό, και συγχρόνως η κυβέρνηση να αναδεικνύεται με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα και όχι την πλειοψηφία της Βουλής. Διότι ακριβώς η απάτη των εκλογικών νόμων οδηγεί και σε αυτή την ανατροπή. Άλλο είναι το εκλογικό αποτέλεσμα της κάλπης για την εκλογή του Μονάρχη και άλλο το εκλογικό το αποτέλεσμα της Βουλής. Μάλιστα. Ένα ζυμωτήρι σκέψης και προβληματισμού ήταν και η σημερινή κουβέντα μας, κύριε Κοντογιώργη. Πολύ πολύ σας ευχαριστώ γι' αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.